σου δείξω με μια αλληγορία ποια είναι η επίδραση στην ανθρώπινη φύση της παιδείας ή της απαιδευσίας. Φαντάσου ανθρώπους να ζουν μέσα σε μια υπόγεια κατοικία όμοια με σπηλιά, που έχει την είσοδό της μακριά, ανοιχτή ψηλά προς το φως σε όλο το μήκος της σπηλιάς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δεσμά στα πόδια και στον αφιένα τους από την παιδική τους ηλικία και έτσι μένουν ακίνητοι στο ίδιο σημείο και βλέπουν μόνο μπροστά τους, αφού δεν μπορούν εξαιτίας των δεσμών τους να στρέψουν το κεφάλι τους ολόγυρα. Πίσω τους, από ψηλά και μακριά τους, καίει μια φωτιά. Οι δεσμότες δεν μπορούν να δουν παρά μόνο τις σκιές που το φως της φωτιάς σχηματίζει στο απέναντι τείχωμα της σπηλιάς. Ανάμεσα στους δεσμότες και τη φωτιά, φαντάσου ένα δρόμο ανηφορικό και παράλληλα στο δρόμο να είναι χτισμένος ένας μικρός τείχος, σαν τα παραπετάσματα που στείνουν οι θαυματοποιοί μπροστά από το κοινό τους και επιδεικνύουν πάνω από αυτά τα θαυμαστά τους τεχνάσματα. Φαντάσου τώρα, κοντά σε τούτο το μικρό τείχο, ανθρώπους να μεταφέρουν αντικείμενα κάθε είδους, που προεξέχουν από το μικρό τείχο και ομοιώματα ανθρώπων και άλλα ομοιώματα ζώων, κατασκευασμένα από πέτρα και ξύλο και κάθε είδους υλικό. Οι δεσμότες δεν βλέπουν παρά τις σκιές των αντικειμένων και επειδή δεν βλέπουν τα πραγματικά αντικείμενα νομίζουν ότι οι σκιές είναι η πραγματικότητα. Και φαντάσου ακόμα ότι στα αυτιά των δεσμοτών φτάνει ένας αντίλαλος από τις φωνές των ανθρώπων που μεταφέρουν τα αντικείμενα. Λογικό δεν είναι οι δεσμότες να νομίζουν ότι ο αντίλαλος είναι φωνές πραγματικές που έρχονται από τις σκιές, γιατί για αυτούς η πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτές οι σκιές. Και τώρα, φαντάσου τι θα συνέβαινε αν κάποιος απελευθέρωνε ένα δεσμότη από τα δεσμά του για να τον θεραπεύσει από την άγνοιά του. Αν τον υποχρέωνε να σταθεί όρθιος και να κοιτάξει προς τη φωτιά, ο απελευθερωμένος δεσμότης θα δυσανασχετούσε, γιατί το φως της σπηλιάς θα τον τύφλωνε και θα πονούσαν τα μάτια του και δεν θα μπορούσε να δει καθαρά τα αντικείμενα που μέχρι τότε έβλεπε μονάχα ως σκιές. Και αν κάποιος του έλεγε ότι όσα έβλεπε ως τότε ήταν είδωλα ψευδή και ότι τώρα έχει στραφεί προς την πραγματικότητα και αυτά που βλέπει τώρα είναι πιο αληθινά, πώς θα αντίδρουσε άραγε αυτός? Δεν θα βρισκόταν σε σύγχυση και αμηχανία? Δεν θα νόμιζε ότι οι σκιές που έβλεπε πριν είναι πιο αληθινές από αυτά που βλέπει τώρα, από τα ίδια τα αντικείμενα που τώρα του δείχνουν? Κι αν τέλος τον εξανάγκαζαν με τη βία να ανεβεί το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο και να αντικρίσει το ίδιο το φως του ήλιου, άραγε δεν θα τυφλωνόταν από το λαμπρό φως και δεν θα του ήταν αδύνατο να δει καθαρά όσα εμείς τώρα λέμε ότι είναι αληθινά? Θα έπρεπε πρώτα να συνηθίσει για να μπορέσει να δει καθαρά όσα είναι εκεί έξω. Στην αρχή θα μπορούσε να βλέπει ευκολότερα τις σκιές, έπειτα τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων όντων πάνω στο νερό και στο τέλος τα ίδια τα όντα. Και έπειτα θα κοίταζε και ωσένιες τον ουρανό και τον ίδιο τον ουρανό, πιο εύκολα τη νύχτα με το φως του φεγγαριού και των άστρων, παρά την ημέρα με τον ήλιο και το φως του. Και στο τέλος πια θα μπορούσε να δει και αυτόν τον ίδιο τον ήλιο, όχι το ειδωλό του μέσα στα νερά, αλλά αυτόν τον ίδιο τον ήλιο στην πραγματική του θέση, και να τον παρατηρήσει και να σκεφτεί τι είναι. Και θα σκεφτόταν πια τότε πως ο ήλιος είναι που φέρνει τις εποχές και τα χρόνια και κυβερνά τα πάντα στον ορατό κόσμο και είναι η αιτία κατά κάποιο τρόπο όλων εκείνων που έβλεπαν αυτός και οι συνδεσμότες του στο σπήλαιο.
και όταν θα θυμόταν την πρώτη του εκείνη κατοικία και τη σοφία που είχαν εκεί κάτω αυτός και οι συνδεσμότες του. Άραγε, δεν θα μακάριζε τον εαυτό του για αυτή τη μεταβολή που του συνέβη? Δεν θα αισθανόταν λύπηση για την κατάσταση εκείνων των παλαιών συντρόφων του? Και αν εκεί κάτω οι δεσμότες είχαν τη συνήθεια να επενούν και να τιμούν και να βραβεύουν εκείνον που θα είχε την ισχυρότερη όραση για να βλέπει ό,τι θα περνούσε ως σκιά εμπρός τους και να θυμάται ποιες σκιές περνούν πρώτες, ποιες ακολουθούν και ποιες περνούν μαζί, και έτσι να μπορεί να μαντεύει καλύτερα από κάθε άλλον ποια σκιά έχει σειρά να εμφανιστεί, άραγε θα τα νοσταλγούσε όλα αυτά. Θα ζήλευε άραγε όσους εκεί κάτω θα έπαιρναν τα βραβεία και τις τιμές και θα ήταν οι κύριοι των άλλων δεσμοτών. Θα σκεφτόταν εκείνο που είπε και ο Όμηρος για τον Αχιλλέα: «Χίλιες φορές καλύτερα να ζω στον πάνω κόσμο και να είμαι δούλος φτωχού και άκληρου αφέντη και να υπομένω κάθε μαρτύριο, παρά να έχω τις ίδιες ιδέες με αυτούς εκεί κάτω και να ζω με τον τρόπο που ζουν». Και φαντάσου τώρα αν ένας τέτοιος απελευθερωμένος δεσμότης αποφάσισε να γυρίσει από τον ήλιο και να κατέβει πάλι εκεί και να καθίσει στη θέση του, δεν θα γέμιζαν τα μάτια του ξανά με σκοτάδι? Κι αν αυτός έπρεπε να παραβγεί με εκείνους που είχαν παραμείνει δεσμότες, προσπαθώντας να διακρίνει τις σκιές, η όρασή του θα ήταν αδύναμη και μέχρι να προσαρμοστούν τα μάτια του και να ξανασυνηθίσει στο σκοτάδι θα χρειαζόταν πολύς καιρός. Αυτοί τότε θα τον περιγελούσαν και θα λέγαν γι' αυτόν πως γύρισε από εκεί πάνω με χαλασμένα τα μάτια και πως δεν αξίζει τον κόπο ούτε να δοκιμάσει κανείς να ανεβεί εκεί πάνω. Κι αν κανείς επιχειρούσε να τους λύσει και να τους ανεβάσει επάνω, άραγε αν μπορούσαν να τον πιάσουν στα χέρια τους και να τον σκοτώσουν ακόμα, δεν θα τον σκότωναν. Είναι καθήκον όσων απελευθερώνονται από αυτά τα δεσμά και ανεβαίνουν τον ανηφορικό δρόμο προς το φως και αντικρίζουν τον ήλιο, να γυρίσουν πίσω στο σπήλαιο και να μοιραστούν μαζί με τους δεσμότες τους κόπους και τις τιμές, σπουδαίες οι τυποτένιες, και να τους απελευθερώσουν ακόμα και με τον κίνδυνο να πεθάνουν. Κάθε τάξη έχει το καθήκον να συνεισφέρει όποια ωφέλεια μπορεί για το καλό της πόλης.